απτόητη συνεχίζει η ρωσική πλευρά να καταστρέφει μέρα με την ημέρα, κομμάτι με το κομμάτι, τον ουκρανικό στρατιωτικό εξοπλισμό, μετατρέποντάς τον σε στάχτη και αποκαίδια, παρά την εστίαση της παγκόσμιας κοινής γνώμης στα τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν στο Ισραήλ, με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να φαίνεται ότι έχουν πλέον αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έτσι, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα ακόμα δύο βίντεο με τα οποία επιβεβαιώνονται τα σφοδρά ρωσικά χτυπήματα, οι νέες ρωσικές επιτυχίες στο μέτωπο του πολέμου, εκ των οποίων το ένα πραγματοποιήθηκε με πλήγμα ακριβίας και είναι αυτό που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή και βλέπουμε την καταστροφή του ραντάρ του αντιεροπορικού πυραυλικού συστήματος S-300 των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή Νικολάεβ, το οποίο μετέτρεψαν οι Ρώσοι σε ένα σωρό από παλιοσίδερα. Ενώ στο δεύτερο, άλλο ένα τεθωρακισμένο αμαμάχης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων καταστράφηκε από ρωσική πυροβολαρχία στην περιοχή της Ζαπορίζια, το οποίο, καθώς κινούταν υπό την κάλυψη μιας δασικής ζώνης, βρέθηκε σε θέση για να ανοίξουν πυρ και να το καταστρέψουν με ένα χτύπημα ακριβίας. Κάπως έτσι είναι η γενική κατάσταση σε όλο το μέτωπο, που όπως είπαμε δείχνει να έχουν πάρει πια την πρωτοβουλία οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί να έχουν εισέλθει σε μια κατάσταση κόπωσης και αναμονής, με πολλά ουκρανικά οπλικά συστήματα να καταλήγουν να γίνονται στάχτη.